Ένα σημαντικό εργαλείο για τους εργαζόμενους δημιούργησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ στην Ξάνθη. Πρόκειται για το γραφείο συμβουλευτικής, το οποίο παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και στήριξη στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να πάρουν απαντήσεις πάνω σε εργασιακά, ασφαλιστικά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των προσόντων τους. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ έχει αναπτύξει από τον Φεβρουάριο μία πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση και συμβουλευτική του εργατικού δυναμικού όλης της χώρας. Έχουν δημιουργηθεί 15 περιφερειακά γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα εδώ στην Ξάνθη. Το γραφείο αυτό το φιλοξενούμε εμείς εδώ στο εργατικό κέντρο. Ήδη ξεκίνησε εδώ στο εργατικό κέντρο να λειτουργεί από τον Απρίλιο. Έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλα τα διοικητικά συμβούλια της δύναμής μας και ό,τι προβλήματα έχουν οι εργαζόμενοι, παράδειγμα ασφαλιστικό ή εργασιακό, έρχονται εδώ, καταθέτουν το πρόβλημά τους, καταγράφεται από τους υπαλλήλους που υπάρχουν εδώ πέρα, πηγαίνει κάτω στην Αθήνα στις νομικές υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό και μετά έρχεται η απάντηση εδώ στην Ξάνθη και παράλληλα ενημερώνεται και ο εργαζόμενος για το θέμα που έχει βάλει. Έχουμε και κάποιες άλλες παραπάνω φιλοδοξίες. Θέλουμε να ενημερωθούν και οι φορείς του νομού μας. Ήδη θα ξεκινήσουμε τώρα μία εξόρμηση. Θα πάμε και στον ΟΕΒ και στο εμπορικό επιμελητήριο να ενημερώσουμε όλους τους φορείς. Γιατί δεν αφορά μόνο εργαζόμενους ή ανέργους ή συμβουλευτικοί αυτοί. Ουσιαστικά αφορά όλους τους πολίτες και ειδικά την περίοδο που ζούμε σήμερα με την κρίση και με τα 1.000 προβλήματα που παρουσιάζονται κάθε μέρα. Είναι ένα καλό εργαλείο αυτή η συμβουλευτική προς την πλευρά των εργαζομένων και όχι μόνο. Στο γραφείο που στεγάζεται στο εργατικό κέντρο, η υπάλληλος της δομής δέχεται τα ερωτήματα των εργαζομένων, τα οποία στέλνονται στο νομικό τμήμα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, προκειμένου να λάβουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Όπως σας ανέφερα, κάποιος εργαζόμενος θέλει να βγει στη σύνταξη. Έρχεται εδώ πέρα, ενημερώνει τον υπάλληλο που είναι εδώ στο γραφείο, γράφεται το ερώτημα, στέλνεται στην Αθήνα και έρχεται η απάντηση από την Αθήνα. Αντί να τρέχει δεξιά και αριστερά ο εργαζόμενος ή οποιοδήποτε άλλος τελικά πολίτης που έχει κάποιο πρόβλημα, έρχεται εδώ πέρα και βέβαια αυτά είναι δωρεάν, αφιλοκερδός. Ήδη δουλεύει από τις πρωινές ώρες και εάν κάποιοι εργαζόμενοι αρκετοί εργαζόμενοι που δουλεύουν πρωινές ώρες με τα τηλέφωνα του εργατικού κέντρου μπορούν να συνοηθούν και να έρχονται εδώ να βάζουν και το ερώτημά τους κάποιες απογευματινές ώρες. Μια πραγματικά σημαντική δομή με δεδομένη τη ζούγκλα που επικρατεί στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τις συνεχείς αλλαγές στο ασφαλιστικό ζήτημα, το οποίο προβληματίζει τους εργαζόμενους, οι οποίοι όμως δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Να σημειώσουμε πως το Γραφείο Συμβουλευτικής δεν υποκαθιστά τους νομικούς, παραδίνει τις πρώτες απαντήσεις και κατευθύνσεις από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί τότε οι εργαζόμενοι απευθύνονται στους εργατολόγους.